στο αναπτυξιακό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, του οποίου η Β' φάση εφαρμογής, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, θα ξεκινήσει με το νέο έτος, εντάχθηκε και το έργο αποχέτευση ομβρίων υδάτων στην περιοχή Φιλικών της Τρίπολης. Εγκρίθηκε, μάλλον μας ενέταξε ο Υπουργός ο κ. Θεοδωρικάκος, το μεγάλο έργο του αποστραγγιστικού, αντιπλημμυρικού στην περιοχή Φιλικών. Είναι της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ένα μεγάλο έργο, το οποίο θα βοηθήσει πολύ την πόλη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται. Και μπαίνουμε στη διαδικασία πλέον, αφού εγκρίθηκε, να προχωρήσουμε για την υλοποίησή του. Ενώ εντός των ημερών τίθεται προς έγκριση το έργο της ενεργειακής αξιοποίησης της λιματολάσπης του βιολογικού καθαρισμού. Έχουμε συμβούλιο, λογικά την Παρασκευή, στη ΔΕΙΑΤ για να περάσουμε, να εγκρίνουμε μία πρόταση. Είναι ένα θέμα του βιολογικού καθαρισμού, όπου εκεί είναι ένα θέμα για την ενεργειακή αξιοποίηση της λιματολάσπης, ένα πρόβλημα το οποίο μας ταλανίζει, γιατί είναι μεγάλο το υπόλοιμα που μένει στο βιολογικό της λιματολάσπη, όπου υπάρχει δυσκολία στην διάθεση. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τώρα, μέσα από αυτή με την ενεργειακή αξιοποίηση που θα γίνει, θα μετατρέπεται σε βιοαέριο και μέσω θερμοκηπίου δικού μας αυτή η λάσπη θα την υδατώνουμε πολύ σε ποσότητα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπήρχε το πρόβλημα της διάθεσης. Το δεύτερο, έχουν δημοπρατηθεί και θα προχωρήσουν ή προχωράνε, όπως είναι ο βιολογικός του Λεβιδίου, τα θέματα του τηλεχειρισμού και της πόλης και των χωριών και του Μεθεδίου, που αυτά έχουν προχωράνε, όπως και η αλλαγή των δικτύων ίδρυυσης των παλιών δικτύων σε πολλά και στην πόλη και στα χωριά. Κανονικά λειτουργούν πλέον τα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης του Δήμου Τρίπολης, αφού κατόπιν ελέγχων διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει κανένα κρούσμα στην επιχείρηση. Προβήκαμε αφενός μεν στην απολίμανση του χώρου της ΔΕΙΑΤ. Ταυτόχρονα έγινε και έλεγχος με rapid test όλων των υπαλλήλων. Κατόπιν αυτών των δύο, ας το πούμε, κρουσμάτων, η υπηρεσία παρέμεινε κλειστή μαζί με τα Σαββατοκύριακα ουσιαστικά για 10 μέρες. Λειτουργεί κανονικά η υπηρεσία. Είναι ανοιχτό και το ταμείο, όπου δέχεται τους πελάτες, τους δημότες, για να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Βέβαια, γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι καλό είναι όσο μπορούμε να αποφεύγουμε τη συχνή κίνηση, ας πούμε, στην υπηρεσία, γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, για τους πολίτες το αναφέρω, πέραν των τραπεζών υπάρχει και ο ηλεκτρονικός τρόπος μέσω e-banking, αλλά ήδη ετοιμάζεται, τις επόμενες μέρες θα είναι και μέσω του site της ΔΕΙΑΤ.